Ορκίζεστε να πείτε την αλήθεια και
Γεια σας και έλα στα πανιά
κάρτα. Ορκίστε να πείτε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς φόβο και πάθος. Ορκίζομαι να αναλύσω την αλήθεια, όπως τη θέλει η φωτιά μου. Όλοι μάτε μας το πες, ο κύριος. Πείτε μας. Εγώ που λέτε, κύριε πρόεδρε, έχω ένα ξενοδοχείο στην παραλία. Και λένε θα μου πάρουν την άδεια μου, γιατί έχω πρόβλημα με τον βαγιολικό πεθαρισμό. Πείτε μου τώρα, πού ακούστηκε να κάνεις φουγάδα στα απόμετα. Το έχουμε χάσει νομίζω, αλλά πού να το βρούμε. Τι χάσατε, κύριε. Αυτό που φτιάχνει τους νόμους, βέβαια, μαντάμ. Δεν μιλάς ελληνικά. Και νιώθω σε φουγάσει. Εγώ μια χαρά μιλάω, αλλά το μέσα θα το ξεχάσω. Ο επόμενος. Λάθος, η επόμενη. Να προσέχουμε τη μάρτυρα, τις λεφτάκες και φουγάρας. Χαίρετε, κύριε δικαστήρα, κύριε πρόεδρε. Εγώ είμαι ο κύριος Πουγάρας και από εδώ το συνεταιράκι μου, ο κύριος Λεφτάκης. Ορκίζομαι ότι θα πω την αλήθεια και μου να την αλήθεια. Δεν μπορεί να στην ακτή και με συμπηρήσει ο γιος Δεν έχει φίλτρο, είναι σε λάθος περιοχή, δεν έχει βιολογικό καθαρισμό. Όχι, πείτε, τόσα χρήματα δώσουμε να το φτιάξουμε. Τα ρίλα σε έδωσε την άδεια και τώρα την παίρνουν πίσω. Να του βάλουμε ερώτηση για το πάμε στη βιομηχανική. Και ύστερα με την οικονομική κρίση, πού λεφτά για φίλτρα και καθαρισμούς. Να μας δώσετε χρήματα να χτίσουμε καινούργιο. Να μας δώσετε και μια καλή αποζημίωση για τη γλασούρα και εμείς. Καταλάβουμε, μήπως θα τις πληρώνουμε και τις εργάτες. Δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να τους σημώσουμε. Όλα τα καλά παιδιά εδώ μέσα μαζευτήκανε. Ο επόμενος μάρτυρος Πιδάρας. Γεια σας. Ορκίζομαι να πω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Μας είπε λίγα ψέματα. Εγώ κύριε στην κύριε έχω το πλήθμα στην παραλία. Και θέλω να μου το κλείσουν επειδή μεγάλος φελόνας. Εγώ όταν που τις άγγιξα. Επειδή είμαι κούκλος λέμε. Φτάνει. Δεν θα αντέξω άλλη ροπάθεια. Η επόμενη και τελευταία. Δόξα εσύ. Μάρτυρες πετρελοκυρίδες στα πόδια. Να περάσουν. Χαιρέτα με τον πλάτανο και έχουμε ένα απόγευμα. Ορίστε. Πετρελοκυλίδας και καράβι έχουμε ακτιστεί. Τι θα γίνει επιτέλους. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Επιτρέψτε μου να σας μεταφράζω. Το συνήθισα πλέον. Άντε να δούμε. Γνωρίζετε το καράβι που έχει ράξει την παραλία. Ναι, δηλαδή όχι. Δηλαδή ναι. Ναι ή όχι. Όχι ναι. Καθαρίσει μόλις που στάγαμε. Σκουπίδια τα μάτς. Είπε ότι η μόλις είναι πολύ τίμα και σοβαρή και ότι αποκλείεται να ευθύνεται για όλα όσα την κατηγορούν. Είστε σίγουροι αυτό, είπε. Φυσικά, παιδιά είμαστε τώρα. Καλά, το λόγο έχει περάσει. Κύριε φιλόξενε, ο λόγος είναι λόγος, σας αρέσει, δεν σας αρέσει, πρέπει να πάρει τον λογικό καταρρισμό. Κύριε Σκουπιδάρα, βάζεις πόσο αποκτήσετε, περάσατε την πληροφορία, εξετάζετε τα κοντά σας, μήπως είναι λυμμένα. Έχετε ειδικό καθαρισμό στις τουαλέτες, το προσωπικό σας είναι νόμιμο. Έχετε πια υγεία και ασφάλεια. Σιγά κυρία μου, δεν είναι ερωτήσεις. Έτσι, κυρία πρόεδρε, οι ερωτήσεις δεν έχουν καμιά σχέση με την υπόθεση. Θα αναπληρωθεί το δικαστήριο, συνάδελφος. Δεκτή, συνεχίστε με τους υπόλοιπους. Κύριε Φουγάρα, εγώ σας είπατε πριν ότι είχε άδεια, αλλά από μια μικρή έρευνα που έκανα, διαπίστωσα ότι ποτέ δεν είχε άδεια γι' αυτό. Ψευδορκία λοιπόν, είπατε ψέματα στο δικαστήριο. Άδεια φυσικά δεν υπάρχει. Τόσο μάλλον δεν έχει εμπιστευτεί εγώ. Το χαρτί είναι στο όνομα της αδερφής μου. Γι' αυτό το λέω. Μπράβο, μα. Είπε πάγωμα, έχει αλλάξει το κλαρφέ στο γραφείο του Υπουργού. Και ώσπου να πάρουμε την άδεια που δώσαμε. Ωραία! Και τώρα είναι η ώρα να συνδεθούμε να κάνουμε μια απόφαση με την περίπτωση του Φασίστου. Λοιπόν, το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τις μαρτυρίες, αποφάσισε και κρίνει την κατηγορουμένη αυτό των δικηγοριών. Σταθείτε! Σταθείτε μια στιγμή. Εγώ και εγώ στην κατηγορία. Ονομάζομαι δημοσιογράφος Παλατπίτσα και έχω να σας παραδώσω αυτό εδώ το διπλή. Δείχνει τη μόλυνση τη στιγμή που ο κρυφός καταστρέφει το καινούργιο φόρημα της θάλασσας. Επίσης, ακούγεται καθαρά επιλογωμένη. Νομολογείται ποιες έχουν παράνομη εργασία στους κύριους από εκεί.
υποχρεώνεται σε καθημερινό μπάνιο. Σε καθημερινό μπάνιο με αρωματικό πρόγραμμα λένε μπάνιο. Όχι, όχι, όχι. Ό,τι άλλο θέλετε, εκτός από αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση, καλέ. Μισό λεπτό. Εγώ νομίζω πως η δεσποινίδα μόλις δεν είναι και τόσο κακιά. Τώρα που κατάλαβε το κακό που έκανε, το μετάνιος και θα το ξανακάνει, σωστά. Τώρα που το λες, εμένα δεν μου αρέσει να κάνω αυτό στους άλλους. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν για το δικό τους ενδιαφέρον. Όχι που τους αρέσω, αλλά να βλέπεις η καθαριότητα κοστίζει πολύ και σε κόπο και σε χρήματα. Αλλά αξίζουν αλήθεια τόσες καταστροφές και τόσο θάρρος για τα χρήματα. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από όλους και να υποσχεθώ ότι δεν θα κάνω κακό σε κανέναν από τη θέλησή μου. Αν είναι έτσι, το δικαστήριο σε αφήνει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Δηλαδή, αν σε ανασημειωθεί μόλις στη θάλασσα, θα κρυθείς ένωση χωρίς δίκη και θα πας κατευθείαν στην πανιέρα. Γι' αυτό και εσείς εκεί έξω να προσέχετε τις παρέες σας. Η πολύ παρέα με βρωμιά είναι επικίνδυνη και να προσέχετε το περιβάλλον. Δεν θέλετε να ξαναπαιξίματα με αυτούς εδώ, ε! Γεια σας και να είστε καλά!